Οι αντιμαχόμενε πλευρέ συνεχίζουν τι μάχε στην Ουκρανία. Υπάρχει μια αργή προέλαση του ρωσικού στρατού στα ανατολικά προάστια τη πόλη Σολιντάρ. Μονάδε του 6ου Συντάγματο Κοζάκων τη Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουχάνξ μάχονται στι περιοχέ κοντά στο εργοστάσιο Κνάουφ, αποδυναμώνοντα την άμυνα του εχθρού. Σύμφωνα με πληροφορίε, κατάφεραν να καταλάβουν δύο οχυρά προπύργια των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία. Στην πρώτη γραμμή του Γκλενταρ αναφέρθηκε ρωσική προέλαση κοντά στο χωριό Βλαντιμίροβκα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα αναφέρει καθημερινά μεγάλε απώλειε των ένοπλων δυνάμεων τη Ουκρανία σε όλε τι γραμμέ του μετόπου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι ρωσικέ αεροδιαστημικέ δυνάμει VKS έπληξαν το 37ο τάγμα τη 56η μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού τη AFU που αναπτύχθηκε κοντά στην Αντβίφκα. Ω αποτέλεσμα, έχασε εντελώ τη μαχητική του ικανότητα. Η απώλεια προσωπικού ξεπέρασε το 60%. Περισσότεροι από 80 Ουκρανοί στρατιώτε του Ουκρανικού 18ου τάγματο τη 35η Ταξιαρχία Πεζοναυτών σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από χτυπήματα των VKS στι περιοχέ Μπελάγια Κρινίτσα και Βελίκο Για Αρτάκοβο. Το ρωσικό πυροβολικό σκότωσε περισσότερους από 250 Ουκρανούς στρατιώτες της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας σε φόδου στην περιοχή του οικισμού Μαζάνοβκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονένισκ. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια προσωρινή βάση ξένων μισθοφόρων στην πόλη Χάρκοβο. Ω αποτέλεσμα, περισσότεροι από 90 μαχητέ σκοτώθηκαν. Στην περιοχή του Νικολάεφ, περίπου 60 Οκρανοί στρατιώτε και 8 μονάδε στρατιωτικού εξοπλισμού καταστράφηκαν από το VKS κοντά στην πόλη Πόσαντ Ποκροβόσκαγια. Τα χτυπήματα έπληξαν το σημείο προσωρινή ανάπτυξη του πρώτου τάγματο της 28 ης Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία. Χθε το βράδυ αναφέρθηκε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τι ουκρανικέ εγκαταστάσει στην πόλη Ζάτοκα, στην περιοχή τη Οδυσσού. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτε πληροφορίε, σκοτώθηκαν περίπου 300 Ουκρανοί στρατιώτε και ξένοι μισθοφόροι. Ο Ουκρανικό στρατό απαντά με χτυπήματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέσ και του Λουχάνξκ. Οι Ουκρανικέ δυνάμει έπληξαν επίση το χωριό Περβομάη και χρησιμοποιώντα το αμερικανικό HIMARS MLRS. Ένα πολίτη σκοτώθηκε και άλλοι τρει τραυματίστηκαν ω αποτέλεσμα του βομβαρδισμού. Συνολικά, 80 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 253 τραυματίστηκαν στο Λουχάνξ μέσα σε έξι μήνε. Ο Ουκρανικό στρατό συνεχίζει να βομβαρδίζει την πόλη Ενεργοντάρ. Περισσότερε οβίδε έπληξαν επικίνδυνα κοντά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Στι 17 Αυγούστου, δύο υπάλληλοι του NPP συνελήφθησαν στο Ενεργοντάρ για προσαρμογή των Ουκρανικών πυρών στι εγκαταστάσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.